Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενούμε μια συγγραφέα που εγώ προσωπικά αγαπάω και εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά που αν γκουγκλάρετε το όνομά της στο διαδίκτυο θα μπορείτε να πέσετε ακόμα και σε δαιμονικά σχόλια, ότι είναι ένας δαίμονας ο ίδιος ο 666 με μορφή ανθρώπου, ανάλογα με το site που θα πέσετε. Λοιπόν, αυτόν τον δαίμονα θα γνωρίσουμε απόψε και θα συζητήσουμε μαζί του, τη Σότη Τριανταφύλου. Καλησπέρα, Σότη. Ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Και μάλιστα σου ανεβάζουν και μερικές πόζες, μερικές φωτογραφίες κατά καιρός, που όντως είσαι σαν, όχι σαν τον Αντίχριστο, σαν την ηρωίδα στον Εξορκιστή. Σε έχεις δει. Παίζουνε μερικές φορές με μερικές γκριμάτσες σου που πιάνουν. Το κάνω, το Google. Λοιπόν, και διάφορα φωτομοντάζ. Ποιος τις βγάζει αυτές τις φωτομοντάζ, ναι, μπορεί να φωτιά φωτομοντάζ, ναι, ποιος τις βγάζει αυτές. Ή φωτομοντάζ ή οποιοςδήποτε, όλους μας μπορούμε να τους πιάσουμε, εννοείται, να τις πιάσουμε, ναι, σε αλλά... πόζες περίεργες, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν, ξέρεις τι, έχουμε ως αφορμή το τελευταίο σου βιβλίο, τις σπάνιες γαίες, το οποίο διαδραματίζεται στην, η πλοκή του διαδραματίζεται στη Σοβιετική Ένωση 10 χρόνια μετά την Επανάσταση, από το 1927 ως το 1963. Τα 36 χρόνια του κεντρικού ήρωα που είναι και ο αφηγητής. Και ήθελα να σου πω ότι έχεις γράψει πάρα πολλά βιβλία, 25, καμία 25αριά, συνολικά ίσως και παραπάνω. Ναι, μαζί με τα δοκιμάκια. Μαζί με τα δοκίμια και τα ιστορικά, πόσα είναι. Ναι, τόσο περίπου. Κάπου εκεί. Ναι. Από τα οποία τα 10 είναι μυθιστορήματα. Και αυτό που σε διακρίνει από τους άλλους συγγραφείς που έχουμε συνηθίσει να τους βάζουμε την ετικέτα κοσμοπολίτες, είναι, και μερικοί το χρησιμοποιούν και ως ρετσινιά, όπως τα παλιά καλά χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης που ο κοσμοπολιτισμός ήταν μια ρετσινιά. Σήμαινε εχθρός της πατρίδας. Ναι. Έτσι. Πολλοί επανήλθαμε σε αυτό το στάδιο. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά όμως των δικών σου βιβλίων από των άλλων Ελλήνων κοσμοπολιτών? Ότι συνήθως οι άλλοι μεταφέρουν έναν Έλληνα ήρωα σε ένα ξένο περιβάλλον. Σε διεθνές περιβάλλον. Εσύ δεν το κάνεις ούτε αυτό. Δηλαδή, το είχα γράψει μάλιστα για ένα προηγούμενο σου βιβλίο, τα Κίτρινα Κουτιά. Είχα γράψει μια κριτική στα Νέα, που μετά βγήκε και σε βιβλίο η κριτική. Και έλεγα ότι αυτό που σε διακρίνει είναι ότι δίνεις ευθύς εξ αρχής, με τις επιλογές σου και μόνο, ανεξάρτητα από το είδος της γραφής σου μετά που ακολουθείς και τις ιστορίες που λες, αλλά μόνο και μόνο με τις επιλογές σου, δίνεις ένα κέριο χτύπημα από την αρχή σε αυτό που θεωρούμε ελληνικό ομφαλοσκοπισμό. Ότι είμαστε το κέντρο της γης και ότι όλες τις ιστορίες περιέχουν και Έλληνες ή θα έπρεπε να περιέχουν και Έλληνες. Αυτό, για να το ολοκληρώσω μόνο, σε αυτό σε κατηγορούν κιόλας, ότι όχι μόνο περιφρονείς την πατρίδα σου με αυτόν τον τρόπο, αλλά μιμήσε κιόλας, κάνεις ένα είδος μίμησης ξένων μυθιστορημάτων. Και πολλοί λένε ότι αν είναι να διαβάσουμε μια ιστορία για την Αγγλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία κτλ. Από μια Ελληνίδα, γιατί να μην πάμε κατευθείαν σε μια Γερμανίδα, Ρωσίδα, Αγγλίδα κτλ. Μάλιστα. Έθιξες πολλά θέματα. Πάντα νόμιζα ότι έχω ζήσει μια ζωή σαν όλων των άλλων ανθρώπων. Αλλά καθώς περνούν τα χρόνια, διακρίνω ορισμένες ριζικές διαφορές. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρει ελληνική κουλτούρα. Η παιδική μου ηλικία και η εφηβική βέβαια ακόμα περισσότερο, γιατί τότε πήρα και κάποιες αποφάσεις εγώ ίδια, ήταν πέρα για πέρα παγκοσμιοποιημένη. Οι περίφημες βιβλιοθήκες που είχαμε στο σπίτι, για τις οποίες έχω μιλήσει πολλές φορές, γιατί έχουν παίξει σοβαρό ρόλο στη ζωή μου, είχαν ελάχιστα ελληνικά βιβλία. Και ελάχιστα βιβλία στα ελληνικά. Υπήρχε ένα περιβάλλον πολύγλωσσο. Δεν θα το έλεγα κοσμοπολιτικό, θα το έλεγα... Δεν θα το έλεγα τόσο αστικό όσο ακούγεται η λέξη κοσμοπολιτικό. Και τόσο ταξιδιάρικο όσο υπονοεί. Ταξιδιάρικο, ναι. Θα το έλεγα... ένα περιβάλλον που φαινόταν να μην χωράει μέσα στα ελληνικά σύνορα. Ταξιδεύαμε πολύ όταν ήμασταν μικροί. Εμείς τα πιτσιρίκια, ας πούμε, μας έπαιρναν μαζί τους στα ταξίδια
Δεν ήταν ευχάριστο. Εμείς θέλαμε να πάμε στο χωριό να παίξουμε στη θάλασσα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα ταξίδια έχουν παίξει ένα ρόλο τελικά. Άρχισα να ασχολούμαι με την ελληνική γραμματεία επειδή πήγα στο Ασάκιο Ψυχικού, που ήταν ένα σχολείο ελληνοορθόδοξο, ελληνοκεντρικό. Και είσαι μια αρσακιάδα. Είμαι μια αρσακιάδα. Και επειδή ήθελα να είμαι καλή μαθήτρια, ήθελα να διαπρέπω. Δεν με ενδιέφερε στην ουσία. Το έκανα ως καθήκον, ως μαθητικό καθήκον. Ήσουν nerd, δηλαδή ήσουν ένα σπασικλάκι. Nerd. Όχι, δεν ήμουν nerd. Όχι, να. Δεν ήμουν nerd. Επειδή ήμουν πολύ επηρεασμένη από το rock and roll και μια έτσι νεανική κουλτούρα, δεν ήμουν nerd. Mm. Αλλά ήθελα να είμαι πρώτη μαθήτρια. Το ήθελα πολύ αυτό το πράγμα και προσπαθούσα σε αυτή την κατεύθυνση. Ψυχαναγκαστικά. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Mm. Και ήθελα να είμαι καλή σε όλα. Είναι και αυτό. Τότε άρχισα να ανακαλύπτω την ελληνική λογοτεχνία, η οποία δεν με ενθουσίασε. Δεν ξέρω αν έφταιγε το σχολείο γι' αυτό, η ίδια η ελληνική λογοτεχνία. Εν πάση περιπτώσει, στη ζωή δεν έδωσα βάρος στην ελληνική λογοτεχνία. Τότε υπήρχε ακόμα μέχρι και η γενιά του 60, θα έλεγα. Ναι, μέχρι αυτό, αλλά επειδή μέχρι τα χτσίου, άνω του Μανταρέα. Ήταν καλό σχολείο, ναι. Παρότι ήταν συντηρητικό και παρότι ήταν και δικτατορία, που σήμαινε ότι το πρόγραμμα ήταν κάπως περιορισμένο. Είχαμε πολλά ερεθίσματα σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία. Επίσης άρχισα να διαβάζω ελληνική λογοτεχνία στη διάρκεια της δεκαετίας του 70, δηλαδή στη μεταπολίτευση, που ήταν και η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Γιατί ο πολιτισμός της παιδικής μου ηλικίας και της εφηβείας μου ξαφανίστηκε. Κατέρευσε. Κατέρευσε. Mm. Το έχει γράψει αυτό. Ναι, ήταν ένα μεγάλο σοκ. Έγινε μια επέλαση των Αντάρτικων από ακούσματα ξαφνικά. Το rock and roll μπήκανε τα Αντάρτικα και το σαρώσανε. Γίναμε δακτυλοδεικτούμενοι. Εμείς οι ροκάδες, ας πούμε. Και τότε άρχισε ένα κομμάτι των ανθρώπων που έβλεπαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προς την Αγγλία, γιατί αυτές ήταν οι δημοφιλείς χώρες και οι δημοφιλείς κουλτούρες, άρχισαν να εκπίπτουν στην κουλτούρα των ναρκωτικών. Ναι. Με την οποία έγιναν δεν ήθελε δακτυλοδεικτούμενοι. Ναι, και οι ίδιοι έφταιγαν σε αυτό, διότι πήραν έναν δρόμο, ας πούμε, παρακμής, ακριβώς, που εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω και δεν αποδεχόμουν. Έτσι βρέθηκα κάπως μετέωρη. Ένας άλλος λόγος, λοιπόν, που κάνω αυτή τη λογοτεχνία και όχι μια άλλη λογοτεχνία, εκτός από αυτόν που προανέφερα και περιέγραψα, ήταν και είναι η πολυγλωσία. Που νομίζω ότι είναι κάτι που οφείλω στους γονείς μου, ίσως να είναι και το μοναδικό που οφείλω, γιατί βρισκόμουν σε πόλεμο με την οικογένεια και ο πόλεμος αυτός δεν τελείωσε ποτέ. Τελείωσε δηλαδή με τον θάνατο των αντιπάλων, ναι. Που δεν είναι αληθινός θρίαμβος. Να πούμε απλώς ότι μιλάμε για γονείς κομμουνιστές, δηλαδή μια κομμουνιστική κληρονομιά, την οποία με έναν τρόπο αποτάσεις. που έμοιαζε πολύ με πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Ναι, εκείνης της εποχής. Ας το πούμε τις μισές. Ναι. Τις μισές οικογένειες. Αλλά ότι είχες γνωρίσει και είχες κληρονομήσει την αυταρχική εκδοχή. Οπωσδήποτε. Στην οποία αντέδρασα βιαίως. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο ήταν η πολυγλωσία, δηλαδή διάβαζα πάρα πολύ αγγλική, λιγότερο γαλλική, δεν μου άρεσε πολύ η γαλλική ιστοριογραφία, αγγλική και αμερικανική λογοτεχνία. Και για μια περίοδο της ζωής μου ήμουν δίγλωση. Δηλαδή είχα απόλυτη δίγλωσία. Και μετά έφυγα από την Ελλάδα. Μετά δηλαδή τις σπουδές έφυγα, πήγα στο Παρίσι και έκτοτε από το 1980, δηλαδή από τις αρχές του 1980, έφυγα και για 34 χρόνια είμαι αυτό που είμαι, ας πούμε, μεταξύ τριών χωρών. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι διαφορετικά. Αυτό θα μπορούσα να κάνω, ας πούμε. Είναι μια επιλογή που σχετίζεται με αυτό που είμαι. Δεν είναι κάτι που σχετίζεται με μίμηση ή με μια απόφαση που έχω πάρει. Αυτό είμαι και take it or leave it. Έτσι, ναι, κάπως. Συνάδει ακριβώς. Συνάδει με την όλη πορεία και προσωπικότητα. Έτσι, με τη συσκευή που κουβαλούσες, την ίδια τη συσκευή. Κοίταξε, αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα εντός εισαγωγικών αμερικάνικα μυθιστορήματά σου. Ναι. Εκείνα τα οποία η πλοκή είναι είτε στην Αμερική είτε στην Αγγλία. Ναι. Είτε σε αυτόν τον αιώνα είτε στους περασμένους αιώνες. Από το εργοστάσιο των μολυβιών μέχρι τα
τα κουτιά, τα κίτρινα κουτιά που προανέφερα. Τα κινέζικα κουτιά. Κίτρινο βιβλίο. Έτσι. Κίτρινο εξώφυλλο. Και γενικώς τους Κινέζους με τους το κίτρινο, με το κίτρινο σωστά. Το συνδυάζουμε. Σωστά. Κάνουμε αμέσως το συνειρμό. Το βιβλίο αυτό τώρα για το οποίο μιλάμε, οι σπάνιες γαίες, ενώ ακούγεται παράδοξο γιατί και πώς να ασχοληθείς και μάλιστα όποιος το διαβάσει και με τόση επάρκεια, επάρκεια εννοώ ψιλοβελονιά στη λεπτομέρεια της ζωής, της σοβιετικής ζωής από το 1927 στο 1963, μισό αιώνα δηλαδή, την πιο κρίσιμη περίοδο της σοβιετικής περίοδου. Αυτό ακούγεται παράξενο. Εσύ το Αμερικανάκι πώς ασχολείσαι με τη Σοβιετική Ένωση, τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση και με ήρωα Σοβιετικό πολίτη. Αυτό λιγότερο παράξενο φαίνεται άμα διαβάσει κανείς το βιογραφικό σου ότι έχεις κάνει και ένα post-doc, ένα μεταπτυχιακό στις ρωσικές σπουδές. Ναι. Δηλαδή ότι έχεις μελετήσει αυτή Βέβαια. Την ιστορική περίοδο. Αλλιώς δεν θα το επιχειρούσα, αν δεν αισθανόμουν δηλαδή ότι... ότι είσαι επαρκής. Ότι μπορώ να το κάνω. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια την οποία υπονόησες πριν. Μέσα στις κομμουνιστικές οικογένειες της δεκαετίας του 60 και του 70, η αληθινή πατρίδα ήταν η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Έτσι. Άκουγα ναι. πολλά πράγματα για τη Σοβιετική Ένωση. Έχω δηλαδή μια σοβιετική παιδεία. Ναι. Ο δε μπαμπάς, το έχω γράψει. Σε αυτή την καρέκλα την περασμένη εβδομάδα είχα το Χομενίδη, μου είπε ακριβώς ναι, αυτό, ναι, που είχε και αυτός ναι. ανάλογα βιώματα. Βεβαίως, είχαμε τα bestseller της Σοβιετικής Ένωσης, τα διαβάζαμε και εμείς τα παιδιά. Μερικά μάλιστα ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συγκινητικά. Και αργότερα, όταν γνώρισα πρώην Σοβιετικούς πολίτες και τους είπα τι διαβάζαμε, τους φάνηκε πάρα πολύ παράξενο που παιδιά στην Ελλάδα διάβαζαν, ας πούμε, το Σεριόζα της Βέρα ναι. Πανόβα. Ναι. Και ότι ναι. ήταν ένα αγαπημένο βιβλίο της παιδικής μας ηλικίας. Όπως διαβάζαμε την Πολιάνα, τη Λάση, τον Ρομπέρτο Ντασόν, ναι. τον Ιβανόη κτλ. Μαζί όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μου φαινόταν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν και πραγματικά. Multi-culti... Ακριβώς. Και πραγματικά αισθάνομαι πλούτο. Πώς είναι να είναι ένα άποψη. Παραδείσιο πτηνών, εάν δηλαδή σε μια δυτική κοινωνία ένας Σοβιετικός πολίτης φυτεμένος σε μια δυτική χώρα. Και επειδή εμείς οι συγγραφείς, και το ξέρεις πολύ καλά, έχουμε περιέργεια, γι' αυτό και γινόμαστε συγγραφείς. Κρυφακούμε πολύ. Όλα μου τα παιδικά χρόνια τα πέρασα παρατηρώντας και ακούγοντας τι λένε μεταξύ άλλων και για τη Σοβιετική Ένωση. Έπειτα λοιπόν το 1980 τον πήγα στο Παρίσι να σπουδάσω Αμερικανική Ιστορία. Ο του θαύματος, ο καθηγητής μου με ανέλαβε για να κάνω τις διδακτορικές μου σπουδές, εκτός από Αμερικανολόγος ήταν και Σοβιετολόγος. Ναι, ναι. Μοιραίο. Οπότε τον ακολούθησα σε αυτή την πορεία. Οι Σοβιετολόγοι εκείνη την εποχή κάναν και μια καριέρα πράκτορα. Ναι. Και εξού και η αγαπημένη ειδικότητα των πρακτόρων. Των αναλυτών τουλάχιστον. Όχι αυτοί που ήταν στο πεδίο των ενεργών. Η δυσφήμιση, ας πούμε, που υπήρχε ότι όποιος ασχολούνταν με τη Σοβιετική Ένωση χωρίς να την αποδέχεται είναι πράκτορας της CIA κτλ. Αυτός είναι ένας διάσημος ιστορικός, ζει ακόμα. Και με μίλησε σε ένα άλλο τρόπο, μια άλλη μέθοδο, ας πούμε, να προσεγγίσω τη Σοβιετική Ένωση και ιδιαίτερα τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, γιατί ειδικεύτηκα στο ψυχρό πόλεμο και εξού και το βιβλιαράκι αυτό. Που είναι μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πολύ συναρπαστικό βιβλίο. Διαβάζεται, εγώ που είμαι τριανταφυλλομανής, πρέπει να σου πω βέβαια ότι περισσότερο από μένα είναι η γυναίκα μου. Μου τα παίρνει. Υπάρχει ένας ενδοσυζυγικός ανταγωνισμός όποτε βγαίνει καινούργιο βιβλίο της Τριανταφύλου. Οπότε μία από τις συνέπειες είναι ότι είμαστε και γεμάτοι με διπλά αντίτυπα των βιβλίων σου. Α, έτσι εξηγούνται οι πωλήσεις. Για να υπάρξει εκεχηρία στους εμφύλιους πολέμους που προκαλεί στις οικογένειες. Λοιπόν, είναι όμως ένα παράξενο, εκτός από ένα συναρπαστικό, είναι και ένα παράξενο, μια παράξενη λοξή ματιά πάνω στη Σοβιετική Ένωση. Ήδη από τον τίτλο, σπάνιες γαίες, να πούμε πληροφοριακά, ότι είναι τα ορυκτά, τα οποία σπανίζουν, εξού και σπάνιες. Και που όπως λες, ναι, και όπως λες και πολύ σαρκαστικά κάποια στιγμή, και τα οποία όταν
δυσκολεύονται να τα βρουν και όταν τα βρουν δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Αυτό συνέβαινε στη δεκαετία του 50. Ένας κλάδος που έχει ανάπτυξη εκείνη την περίοδο, γιατί επειδή δεν ξέραν ακριβώς και τη χρήση τους, πιστεύαν ότι εν δυνάμει μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν από τα πυρηνικά προγράμματα, στα διαστημικά ακριβώς. Προγράμματα, ναι. Οπουδήποτε. Ακριβώς. Ανοιχτό πεδίο έρευνας. Σημασία. Λοιπόν, είναι ένας ήρωας λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει το αντικείμενο, ένας εδαφολόγος, ορυκτολόγος, χημικός, ο Πραβιέν Μακάροφ, ο οποίος όμως δεν είναι ο τυπικός εδαφολόγος, ορυκτολόγος, ο τυπικός σοβιετικός επιστήμονας. Ναι, διότι μετά από κάτι που διαπράττει, ναι. Κατά κάποιο τρόπο τρελαίνεται. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το βιβλίο, πρέπει να σας πω. Το ότι τα περισσότερα κλειδιά του βιβλίου δεν μπορούμε να σας τα πούμε χωρίς να σας τη σπάσουμε. Έτσι, χωρίς να σας τη σπάσουμε. Είναι πάντως ένας, αυτό που νομίζω μπορούμε να το πούμε γιατί το λέει από την πρώτη σελίδα κιόλας. Οπότε άμα περάσετε τις πρώτες 10 σελίδες θα είναι κοινό κτήμα. Ταυτόχρονα αυτός ο εδαφολόγος είναι κλόουν, είναι πολύ κλόουν όπως λέει και ο ίδιος. Δηλαδή έχει και μία αρχικά ερασιτεχνική, μετά και επαγγελματική ενασχόληση με το τσίρκο ως κλόουν. Αλλά όπως πρόλαβε να πει και η Σώτη, υπάρχει και ένα τραύμα, προσωπικό τραύμα, που συνδέεται με αυτή του την ιδιότητα. Ένας σοβιετικός πολίτης λοιπόν, ο οποίος από τη μία είναι συνηθισμένος, ένας αντιήρωας, θα λέγαμε σαν τον Λουκί Λάρα του Ακρίτα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ηρωική μορφή, θέλει απλώς να επιζήσει στην εποχή του, δεν ξέρει πολύ καλά, δεν είναι πολύ έξυπνος, όλα αυτά μεταφέρονται και μετουσιώνονται στο βιβλίο ως αφηγηματικά πλεονεκτήματα ενός ανθρώπου που από την αρχή δηλώνει ότι παιδιά εγώ δεν ξέρω να γράφω, θα τα επαναλαμβάνω, θα λέω τα ίδια. Ναι, ότι δεν είναι συγγραφέας και παρόλα αυτά γράφει τα απομνημονεύματα. Αυτό του δίνει μια τεράστια αίσθηση αυθεντικότητας, πρέπει να σου πω, ότι όταν τον διαβάζεις, ότι δεν διαβάζεις είναι, Πέτρο, κάπως μια πατίνα συγγραφέα, αλλά ενός ανθρώπου που είναι κάπως το έχει ζήσει. Αυτοβιογραφικά όλα αυτά. Ναι. Παρότι φαίνεται παράδοξο. Παρά την προβιά εννοείς. Παρά την προβιά, διότι μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία, μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία όπου δεν ήταν πολύ εύκολο να διατυπώνεις τη γνώμη σου. Υπήρχε μια ομοιομορφία, τουλάχιστον στην επιφάνεια των πραγμάτων και μια διαρκής απειλή εξωστρακισμού. Ναι. Δεν μιλώ για την περίοδο πριν. Αν μου επιτρέπεις, υπήρχε μια ελευθερία του να διατυπώνεις τη γνώμη που περίμεναν από σένα να διατυπώσεις. Ακριβώς. Θέλανε να ακούνε τη γνώμη τους από το στόμα σου. Από το στόμα του άλλου. Και συνεχίζεται φυσικά. Βέβαια. Αυτό. Και επειδή προσπαθούμε πάντα να είμαστε καλοί άνθρωποι και ανεκτικοί, νομίζω ότι πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι μας, για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να μην οξύνουμε τις αντιθέσεις που ξέραμε ότι υπάρχουν. Ναι. Ώσπου βέβαια ξέσπασε αυτό που ξέσπασε. Να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Αυτό δείχνει από την πλευρά μας, το λέω τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, μια αδυναμία και μια έλλειψη προσωπικότητας. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να πει κανείς ότι ανέχτηκα πράγματα που δεν έπρεπε να ανεχτώ. Άκουσα πράγματα που ήταν απαράδεκτα. Και είδα πράξεις τις οποίες ποτέ δεν κατήγγυλα. Είμαι ένας αθώος άνθρωπος σε ένα ένοχο περιβάλλον, το οποίο όμως ανέχτηκα. Αυτό περίπου κάνει και ο Πραβιέν σε αυτό το βιβλίο. Και πολλά από τα στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης, του καθημερινού ήθους της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν και δικά μας στοιχεία, της Ελλάδας. Διότι πάντα ο Έλληνας, και πριν από τον εμφύλιο και ιδιαίτερα μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στον εμφύλιο, παραμένει με τον καημό της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Ναι. Ξέρεις, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες αυτό το βιβλίο, εκτός από τον ίδιο τον κεντρικό ήρωα, τον αφηγητή, τον Πραβιέν, θα έλεγα ότι είναι ένα κατεξοχήν βιβλίο χαρακτήρων, έχει πολύ αδρούς χαρακτήρες που σου μένουν. 3-4 που σου μένουν πάρα πολύ έντονα στη μνήμη. Ένας από αυτούς
Και ορισμένοι από αυτούς είναι ιστορικά πρόσωπα. Από τον ίδιο τον Στάλιν. Βέβαια. Που ο Στάλιν παρουσιάζεται ως ένας φλίαρος με χωρική αφέλεια και πονηριά ταυτόχρονα άνθρωπος που εξαιρετικά μικροαστός όταν τον συναντάει ως κλόουν ο Πραβιάν, μια βραδιά που πάει για να τον διασκεδάσει. Στα γενέθλιά του. Επειδή ανέφερες πριν το Λουκί Λάρα, ήταν ωραία παρατήρηση, κάνω μια παρένθεση. Όπως το Λουκί Λάρα δεν υπάρχουν κακοί. Δεν υπάρχουν, όχι. Ούτε εδώ αντίθετα, υπάρχει μια διάχυτη καλοσύνη. Ακριβώς. Ούτε εδώ υπάρχουν κακοί. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι. Κακώς εδώ δεν είναι ούτε ο δικτάτορας που έχει. Με προσωπική του εντολή έχουν εκτελεστεί εκατοντάδες χιλιάδες και αυτός, καταδικαστεί σε θάνατο εκατομμύρια. Και αυτός, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή μου, δεν ξέρω αν προκύπτει, είναι ένας άνθρωπος που έχει τα δίκια του. Όποια και να είναι αυτά. Ναι. Και που είναι μόνος εκεί, στην κορυφή. Ναι. Όπου έχει τοποθετηθεί. Ναι, γιατί μιλάμε για τον Στάλιν πάντα και ο γιος του έχει πεθάνει σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία. Η γυναίκα του έχει αυτοκτονήσει, την μάλιστα, έχει οδηγήσει. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή δεν την αναφέρει στο σχολείο, λέω, στο βιβλίο. Το Σαρδάμ είναι σχολείο το βιβλίο γι' αυτό. Κατά μία εκδοχή έπεσε ο ίδιος στα σειρματοπλέγματα του στρατοπέδου. Γιατί τον αναγκάζαν να κάνει πάρα πολλές. Από τους Γερμανούς είχε προταθεί στο Στάλιν να τον ανταλλάξει με. Πράγμα. Και είπε όχι. Και είπε όχι. Ναι, είναι ένας στρατιώτης, είπε ο γιος μου, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια. Η κόρη του με την οποία είχε, το υπονοείται στη σκηνή, που η κόρη στη σκηνή αυτή που ο κλόν πάει να τους διασκεδάσει, η κόρη του Στάλιν, η Σβετλάνα, θέλει να φύγει από το δωμάτιο και στην πραγματικότητα το κατάφερε και έζησε μια δεύτερη ζωή στην Αμερική. Αργότερα. Με άλλο όνομα. Αλλά θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Μάλιστα. Και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε ποιος είναι αυτός ο ήρωας, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός μέσα στο βιβλίο, ένα και αυτός πραγματικό ιστορικό πρόσωπο, όχι τόσο γνωστό όσο ο Στάλιν, και πώς μας αποκαλύπτει, αν θες, και την μορφή του Ιαννού που παίρνει κάθε επανάσταση όταν γίνεται καθεστώς. Ένα μικρό διάλειμμα. Είμαστε λοιπόν εδώ απόψε με τη Σότη Τριανταφύλου, την αγαπημένη οικογενειακή μας συγγραφέα, αλλά και πολλών άλλων οικογενειών στην Ελλάδα και πολλών άλλων που λατρεύουν να τη μισούν στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, στην πραγματική ζωή. Λέμε λοιπόν για το τελευταίο της βιβλίο, τις Σπάνιες Γαίες. Και έλεγα Σότη ότι εκτός από τον κεντρικό ήρωα, υπάρχει και μια σειρά από άλλους ήρωες που έχουν από τον πατέρα του, την αδερφή του, που μαθαίνουμε καθώς στην πρόοδο του μυθιστορήματος ποια είναι η μοίρα τους, γιατί χωρίζει γρήγορα ο δρόμος τους από τον δρόμο. Αλλά ένας από τους ήρωες που δίνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ηλαροτραγική κατάληξη κάθε επανάστασης, όταν γίνεται, όταν μεταλλάσσεται σε καθεστώς. Ναι. Είναι ο Γκάι Μπέρτζες. Ο Γκάι Μπέρτζες ήταν πραγματικό πρόσωπο, ήταν ο ένας από τους πέντε του Κέμπριτζ. Ποιοι ήταν οι πέντε του Κέμπριτζ? Ο δακτύλιος του Κέμπριτζ. Ο άλλος ήταν ο Μακλίν. Μακλέιν, ας πούμε. Ναι, αρχηγός ήταν ο Φίλμπι. Ο Κιμ Φίλμπι. Ήταν ο Τζορτζ Μπλέικ, αργότερα, λίγο. Ήταν, θα τους θυμηθώ και τους άλλους. Δεν θυμάμαι στιγμή. Δεν ξέρω. Όχι, ήταν. Νομίζω είπαμε πέντε. Αν δεν είπαμε πέντε, είπαμε τέσσερις. Νομίζω. Με λείπει κάποιος που τον βλέπω, το φαντάζομαι φυσιονομικά, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Και προσετέθηκε ένας άλλος λίγο αργότερα, ο οποίος δεν ήταν ακριβώς μέσα στην παρέα τους, αλλά επίσης εμφανίστηκε στην Μόσχα μετά από εξαφάνιση 2-3 ετών από τη Δύση. Και υπήρχε κιόλας, δεν αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά υπήρχε νομίζω και ένας έκτος, ο οποίος πολλά χρόνια, ίσως πριν από 1-2 χρόνια, αποκαλύφθηκε. Ήταν πάντοτε ένα ερωτηματικό γύρω από νομίζω το. Νομίζω ότι λέμε για αυτόν τον ίδιο. Ίσως να λέμε για τον ίδιο. Ο οποίος επίσης έκανε οικογένεια στη Σοβιετική Ένωση και υπάρχουν φωτογραφίες του με τους. Όχι, λέω για κάποιον ο οποίος παρέμεινε στην Αγγλία. Α, παρέμεινε στην Αγγλία. Μιλάμε λοιπόν για πράκτορες. Ναι, ναι. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα αυτών των πράκτορων? Ο κομμουνισμός ήταν της μόδας στη δεκαετία του 30, ναι, ιδιαίτερα στα μεγάλα σχολεία όπως η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ και μερικές σχολές του Λονδίνου,
Όπως ήταν της μόδας όλο το δυτικό κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία σίγουρα. Και θεωρούνταν ήρωες της καθημερινότητας. Επίσης ήταν ήρωες εκ του ασφαλούς, διότι υπήρχε ελευθερία του λόγου, ελευθερία των ιδεών. Και πολλοί από τους καθηγητές τους, αυτών των φοιτητών, ας πούμε, των προνομιούχων σχολείων, συμφωνούσαν με τις ιδέες τους. Ναι. Βεβαίως, η Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή δεν ήταν... Πρέπει απλώς να προσθέσουμε ότι εκείνη την εποχή το Cambridge για πολλούς από αυτούς ήταν και ο προθάλαμος για το Foreign Office, για το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ... Άρα ήταν κομβική σημασία να έχεις ανθρώπους μέσα στο Cambridge. Οι απόφοιτοι αυτοί, οι οποίοι έγιναν κατάσκοποι της Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30, όντως διοχετεύτηκαν σε θέσεις, αν όχι ακριβώς διπλωματών, υπό την έννοια να είναι πρέσβης, ας πούμε, ναι, αλλά διπλωματικών ακολούθων και υψηλόβαθμοι. Δεν ήταν κρυφοί κομμουνιστές, όπως πιθανώς πιστεύουν οι Έλληνες που έχουν ζήσει διώξεις των κομμουνιστών. Οι διώξεις των κομμουνιστών είναι λίγο πολύ ελληνικό φαινόμενο και μπορούμε να πούμε ότι ως υποσημείωση της ιστορίας συνέβη και κατά τη διάρκεια του μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, ήταν φανερό, γιατί όπως είπες ήταν του σειρμού να είσαι και κόμμη. Ήταν του σειρμού. Ειδικά αν ήσουν και μεγαλοαστός, το θεωρούσαν ως μια κεντρικότητα. Βεβαίως. Αυτή λοιπόν οι πέντε του Cambridge μπήκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, δούλευαν σχεδόν κάθε μέρα, όχι πάντα, και διάβαζαν το όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος ανοιχτά στο γραφείο τους. Να. Κάποια στιγμή βέβαια άρχισε να δημιουργείται η φήμη ότι δίνουν μυστικά ή ότι ξέρουν μυστικά για να δώσουν, διότι θα μπορούσαν να προσπαθούν να δώσουν, αλλά μην ξέρουν κάτι το κέριο. Ναι. Αλλά όταν άρχισαν τα πυρηνικά προγράμματα κυρίως και στις παραμονές του πολέμου και μετά από το σύμφωνο Ribbentrop, Μολότοφ και Ribbentrop, το σύμφωνο μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης, άρχισαν να έχουν στα χέρια τους πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι υπέρ του Χίτλερ. Έτσι. Ας το πούμε, έτσι, ναι, να θεωρούνταν... Μέσω του Στάλιν. Μέσω του Στάλιν. Και έτσι άρχισαν να τους παρακολουθούν. Να δουν δηλαδή τι διοχετεύουν στη Σοβιετική Ένωση ή αν είναι λίγο τα παιδεία παίζει, ναι, όπως ήταν στη διάρκεια της δεκαετίας του 30. Παρόλα αυτά, δεν έγινε τίποτα. Καμία δίωξη, καμία απόλυση, παρότι έδιναν αφορμές για απόλυση, γιατί ήταν όλοι τους αλκοολικοί, τελειωμένοι. Ναι, ναι. Και για να δείξουμε και λίγο και το μέτρο της ανεκτικότητας εκείνης της εποχής ή της ελαφρότητας με την οποία τους αντιμετώπιζαν. Λες μέσα στο βιβλίο ότι επικεφαλής του γραφείου για τις αμερικανικές υποθέσεις είχαν έναν κραγμένο... Ο Μακλέιν, κραγμένος αντιαμερικανός. Μισούσε τον αμερικανικό καπιταλισμό. Το οποίο οι Βρετανοί με το φλέγμα τους το θεωρούσαν πολύ χαριτωμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, από τη στιγμή που τους παρακολουθούν, για να έρθουμε λίγο στον Μπέρτζες. Από τη στιγμή που τους παρακολουθούν, αρχίζουν πια... Στενεύει ο κλοιός. Και λίγο πριν αποκαλυφθούν, ναι, και το 1951, τους καταδιώξουν, ναι, αποφασίζουν να φύγουν, να πάνε στη Σοβιετική Ένωση. Ο Γκάι Μπέρτζες λοιπόν με τον Μακλέιν έφυγαν κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες, παίρνοντας... Διέσχισαν τη μισή Ευρώπη. Διέσχισαν την Ευρώπη, τρένα και τα λοιπά, ώσπου να φτάσουν στη Μόσχα. Ενώ εκείνο τον καιρό ο Μπέρτζες ήθελε να πάει, και αυτό το λες μέσα, στην Ισπανία, στην Ισπανία, Ίσκρα, γιατί να ψαρέψει αγοράκια. Ήταν ομοφιλόφιλος, ναι, γιατί του είχαν πει όπως ότι, έχει καλά αγόρια. Έφτασαν στη Μόσχα, περίμεναν ότι θα τους υποδεχθούν με κόκκινα χαλιά, ουδείς. Μηδέν. Οπωσδήποτε είχαν μια τελείως διαφορετική εικόνα για τη σοβιετική ζωή. Ναι. Νόμιζαν ότι θα χορεύουν με μπαλαλάικες και θα πίνουν βότκες όλη μέρα. Και αντίθετα, τους έθεσαν υπό παρακολούθηση. Και ταυτόχρονα ρίξανε διάφορες ειδικότητες. Εδώ μπαίνει και ο Πράβγεν στο κάδρο. Ναι. Διάφορες ειδικότητες, ακριβώς επειδή εκείνο το ζητούμενο της εποχής ήταν τα πυρηνικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς το πρόγραμμα από το Λος Άλαμος, η πυρηνική βόμβα δηλαδή, για η τεχνολογία της χάσης του ατόμου θα περάσει σε αυτούς,
Γιατί αυτό ήταν ο στόχο. Στείλαν διάφορου ειδικού, όπω τον ορυκτολόγο, γιατί ακόμα ψάχνανε να βρουν ποια ορυκτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πυρηνική βόμβα. Ακριβώ. Και έτσι γνωρίζει ο Πραβιέν. Ο Πραβιέν τον Μπέρτζες. Τον Μπέρτζες. Έχει μία εκπληκτική ατάκα που δίνει σε μία πρόταση μέσα το στίγμα της ζωής του Μπέρτζες στη Σοβιετική Ένωση και στο σοβιετικό καθεστώς. Κάποια στιγμή έρχεται ένας αγγλικός θείασος με τον Μάικλ Ρέντγκρέιβ. Ο Μάικλ Ρέντγκρέιβ ήταν ο πατέρας της Βανέσας Ρέντγκρέιβ, ηθοποιός και αυτός πολύ γνωστός στην εποχή Μεσοπολέμου και Πολέμου. Λοιπόν, έρχονται να δώσουν μια παράσταση. Ναι, παίζει Άμλετ. Όπου ο Μπέρτζες λέει έτσι και με χειρακακία, είδα και μια ξεφωνημένη να παίζει Άμλετ απόψε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η ηθοποιός που τον συνοδεύει γυρνάει στην πατρίδα της, δίνει μια συνέντευξη σε μια λαϊκή εφημερίδα, μια κίτρινη εφημερίδα. Tabloid. Και εκεί που προσπαθούν να την ψαρέψουν για το πώς ζει ο Μπέρτζες, γιατί μαθαίνουν ότι ανάμεσα στους θεατές της παράστασης ήταν ο Μπέρτζες, και λέει με κακία, με μοχθηρία ο δημοσιογράφος ότι βεβαίως αν ο Μπέρτζες τώρα ήταν στην Αγγλία θα σάπιζε στη φυλακή. Και γυρνάει ηθοποιός, και αυτή είναι η ατάκα σάπιζε που μου αρέσει. Στη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, το πώς... Ένα από τα πιο δραματικά στοιχεία λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι το πώς μεταλλάσσεται η ζωή ενός εμιγκρέ που είναι υποχρεωμένος να φύγει από τη χώρα για να μην μπει φυλακή και πάει σε μία φυλακή έξω από τα σίδερα. Ακριβώς. Όπου φυλακή είναι όλη η χώρα για αυτόν. Ακριβώς. Και γίνεται κατά κάποιο τρόπο το alter ego του Πραβιέν, διότι όσα δεν μπορεί να εκφράσει, να διατυπώσει ανοιχτά ο Πραβιέν, μιας και έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε περιβάλλον περιορισμών του λόγου, τα εκφράζει ο Μπέρτζες. Και κατά κάποιο τρόπο κρύβεται πίσω από τον Μπέρτζες ο Πραβιέν. Με ένα μείγμα δέους έτσι, και έκπληξης για το τι μπορεί να πει το στόμα αυτού του ανθρώπου, έτσι, περιγράφοντας τη Σοβιετική Ένωση. Διότι ο Μπέρτζες δεν φοβάται κανέναν, επειδή δεν έχει μάθει να φοβάται κανέναν στην ουσία. Αλλιώς κίνδυνος υπάρχει. Και είναι και τρομερά απολαυστική η διάλογη που τα καλαμπούρια του Μπέρτζες, γιατί ο Μπέρτζες φέρνει και όλο το βρετανικό φλέγμα μαζί του, δεν το ξεχνάει. Προσπαθεί πολλά καλαμπούρια ο κεντρικός μας ήρωας, ο οποίος χρησιμεύει και ως μεταφραστής προς τις αρχές. Σωστά. Που συνεχίζουν να ψαρεύουν τον Μπέρτζες, να δουν τι στοιχεία, αν είναι μεγάλο ψάρι, αν είναι μικρό ψάρι. Και βρίσκουν και λίγα πράγματα. Ναι, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα περισσότερα από όσα έχει δώσει ήδη. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αλλά πολλά καλαμπούρια του, ο ήρωας βρίσκεται στην δύσκολη θέση να μην τα μεταφράζει στους αυτούς που τον παρακολουθούν. Για να μην εκτεθούν. Για να μην εκτεθούν, γιατί ναι, συνεχίζει, ξέρω εγώ, λέει σε κάποια στιγμή, βγήκα χτες, ήθελα να πάω, έχει και ένα αγόρι φίλο εκεί πέρα, τον Τόλια. Τόλια. Και λέει, βρήκα, ήθελα να πάω κάπου, δεν έβρισκα ταξί πουθενά. Λέει, υπάρχει πουθενά απαγόρευση στο κομμουνιστικό μανιφέστο για τα ταξί. Όλη εκείνη η ένδυα εκείνης της εποχής. Πολύ λαροτραγικά. Υπήρχε ένα σουρεαλιστικό στοιχείο στην Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 50. Όπως υπάρχει σουρεαλιστικό στοιχείο σε όλες τις υπανάπτυκτες κοινωνίες. Αν ταξιδέψει κανείς, ας πούμε, στον Τρίτο Κόσμο, και αν θυμάται κανείς και την Ελλάδα, έτσι, ναι, της εποχής. Η καθημερινότητα είχε πολλά στοιχεία, όπως λες, λαροτραγωδίας. Ναι, ναι. Και ήταν μια εντελώς... Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, στο Λάγκλεϊ, το τμήμα που ασχολιόταν με την Ελλάδα, η CIA που ασχολιόταν με την Ελλάδα, ήταν στο τμήμα της Μέσης Ανατολής. Μέση Ανατολή, βέβαια. Μόνο πια, νομίζω, στη δεκαετία του 80 περάσαμε στην Ευρώπη. Όπως και οι συνδρομές. Εγώ ήμουν συνδρομήτρια όταν ήμουν μικρή σε ξένα περιοδικά. Και για να γίνει συνδρομητής έγραφε στο γραφείο Μέσης Ανατολής του περιοδικού. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο το οποίο δείχνει το πρόβλημα του να ζει σε ένα καθεστώς το οποίο. Ο ίδιος ο Μπέρτζες δεν φαινόταν να το είχε πιστέψει και ποτέ. Ήταν πάντοτε κριτικός απέναντι στις ιδέες. Ναι, είχε κάποια ελαφρότητα. Λέει μάλιστα ότι εγώ δεν έγινα προδότης από
επειδή πίστεψα σε ένα άλλο ιδανικό, αλλά επειδή την προδοσία την έφερα μέσα μου. Yeah. Γεννήθηκα με την προδοσία. Αν είχα γεννηθεί στη Σοβιετική Ένωση, θα είχα αυτομολύσει στη Δύση. Θα είχα προδώσει τη Σοβιετική Ένωση. Ένα λοιπόν άλλο στοιχείο που λες σε κάποιο σημείο είναι ότι η Επανάσταση, η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά κατ' επέκταση κάθε Επανάσταση, δεν είναι στην πραγματικότητα παρά ένα συγκαλυμμένο πραξικόπημα ή ένα απροκάλυπτο πραξικόπημα και φέρει πάντοτε το σπόρο της δικτατορίας. Οπωσδήποτε. Και λέει ο άλλος δικτατορίας του προλεταριάτου, όχι λες, της δικτατορίας σκέτο. Ναι. Ναι, αυτό... Κάτι που διατρέχει και πολλά βιβλία σου που ασχολούνται με τον ολοκληρωτισμό. Βεβαίως. Και τη φύση. Βεβαίως. Του ολοκληρωτισμού. Και στο εργοστάσιο των Μολυβιών που ο Βάγκαλης έφευγε από τη Σοβιετική Ένωση μια μέρα όπου είδε τα παγωμένα και γυμνά δέντρα και είπε «Φεύγω τώρα προτού να γίνουν τα μεγάλα εγκλήματα». Είναι ένα είδος κισμέτ δηλαδή για την Επανάσταση αυτό, το να μετεξελιχθεί σε δικτατορία. Φοβάμαι ότι ως ιστορικός και ως γυναίκα, και πως έλεγε παλιά η διαφήμιση, ναι. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω κάτι τέτοιο, παρότι θα ευχόμουν ως πολίτης να, τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν πολλοί άνθρωποι σε κάτι συγκεκριμένο, ακόμα και σε μια επανάσταση. Άρα την επανάσταση την κάνουν λίγοι. Ναι. Οι υπόλοιποι συμφωνούν λίγο, είναι ουδέτεροι, η αντίστασή τους είναι πολύ χαμηλή και έτσι η επανάσταση αυτή γίνεται νικηφόρα. Δεν υπάρχει δηλαδή στην ουσία αυτός, είναι μύθος δηλαδή η εικόνα του λαού, του εξεγερμένου λαού. Ναι. Του ολικά εξεγερμένου λαού. Άρα πάντα γίνεται υπό μορφή πραξικοπήματος. Πάντα γίνεται και καμιά φορά έχει καλά αποτελέσματα. Και λαϊκή απήχηση και λαϊκή συνδρομή, τουλάχιστον στην αρχή. Προχωρεί κατά κάποιον τρόπο την ιστορία παρά την οδύνη που προκαλεί, διότι η Γαλλική Επανάσταση, ευτυχώς που δεν μας έτυχε, έτσι, ναι. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ οδυνηρή περίοδος που κατέληξε σε ένα αιμοσταγές καθεστώς της τρομοκρατίας. Βέβαια, και μετά βεβαίως στην Παλινόρθωση. Στο Διευθυντήριο και μετά στην Παλινόρθωση. Στο Διευθυντήριο, στην Παλινόρθωση, στον Απολέοντα κτλ. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν προχώρησε την ιστορία του ανθρώπου. Ναι. Και η απήχησή της 100, 200, 300 χρόνια αργότερα να είναι θετική. Όλη η αστική δικαιοσύνη, ο ακριβώς, αστικός οφείλεται σε αυτό. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό, καλύτερα να έλειπες από, ναι. από το να έρχοσουν μετά. Να έρχοσουν μετά. η συμμετοχή ήταν κάτι... Ήταν όντως το 1700, ειδικά το 1792 και το 1793, ήταν οι δύο χρονιές... Από τις χειρότερες χρονιές της γαλλικής ιστορίας. Και με αμφιλεγόμενα πρόσωπα, με αμφιλεγόμενα μέτρα και συνέπειες ανισοβαρός, έτσι. Ξέρεις, κάτι παρόμοιο με αυτό που λες, είχε γράψει η Έλλη Παπά. Η Έλλη Παπά, η σύντροφος του Μπελογιάννη, κομμουνίστρια με όλα τα κολλήματα τα αντίστοιχα, αλλά και τον ηρωισμό εκείνης της εποχής. Που έγραψε αρκετά κριτικά βιβλία γύρω από τη φύση της Επανάστασης και ένα από αυτά μίλαγε για την Κομμούνα του Παρισιού το 1871 και έλεγε σε ένα σημείο, πράγμα που το λες και εσύ με άλλο τρόπο σε αυτό το βιβλίο, ότι από πολύ νωρίς στην Επανάσταση τίθεται το πολύ ανάλγητο και πραγματικό ερώτημα. Ή θα κρατήσει την εξουσία και θα χάσει την ψυχή της, το νόημά της, το λόγο που γίνεται. Ναι, βέβαια. Από τα αιτήματά της, τα πάντα. Ή θα κρατήσει την ψυχή της και θα χάσει την εξουσία. Και τους κομμουνάρους τους αναφέρει ως παράδειγμα ότι προτιμήσανε να κερδίσουν την ψυχή τους και γι' αυτό κρατήσανε ένα μήνα. Και γι' αυτό λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό. Ναι. Έτσι είναι περίπου. Εδώ το λες κάποια στιγμή με άλλο τρόπο. Λες, ας πούμε, ότι μην τους μπλέκετε το... Το Τζόζι, ο Τζόζι είναι ο Γιώζεφ Στάλιν, λοιπόν, και τον αντιπαραθέτεις με τον Τζόζεφ Μακάρθι στην Αμερική, λες, μην μπλέκετε τον Τζόζι, τον Στάλιν δηλαδή, με την αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση, όχι. Δεν είχε καμία σχέση, διότι δεν είχε την ίδια κουλτούρα, δεν βρισκόταν στον ίδιο πολιτισμό. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου και της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας είναι ότι εξαιτίας του ότι είμαστε ένας μικρός πλανήτης,
Είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε σε επαφή με ξένους πολιτισμούς. Και είναι μεγάλη η οδύνη αυτής της επαφής. Ναι. Που πρωτοέγινε έτσι καθεστώς μέσα από την αποικιοκρατία. Αλλά γενικότερα μιλώντας, η επαφή ανάμεσα στους πολιτισμούς δεν μπορεί παρά να καταλήγει σε σύγκρουση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχει φανεί να γίνεται διαφορετικά. Σε αυτό το βιβλίο, αλλά και σε πολλά άλλα σου κείμενα, έχεις ασχοληθεί με την ίδια τη φύση της δυσανεξίας, δηλαδή της πολύ μικρής ανοχής στις απόψεις των άλλων. Και στο κατά πόσο αυτό είναι στοιχείο του ολοκληρωτισμού, αλλά και κατά πόσο είναι και στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας, δηλαδή αυτής που ακόμα βιώνουμε, το να μην υπάρχει ανοχή για τις απόψεις των άλλων. Πιστεύεις δηλαδή ότι σε αυτό που λέμε έτσι πολύ σχηματικά κοινή γνώμη σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας αυταρχισμού? Οπωσδήποτε, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι ο αυταρχισμός έχει εκτραφεί τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά. Και η μετριοπάθεια δεν είναι αρετή για τον Έλληνα, για τον Έλληνα μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι υποδιαμόρφωση ο αυριανός Έλληνας. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ανυμπόριας, έλλειψης αρχών. Η πραότητα δεν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας. Και νομίζω όμως ότι έχει μπει στο τραπέζι με κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή έχουν οξυνθεί πολύ τουλάχιστον οι προφορικές αντιθέσεις και επειδή έχει δημιουργηθεί και η Χρυσή Αυγή, που είναι το ακραίο προϊόν έτσι, αυτής της κουλτούρας. Δηλαδή, την έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας τη Χρυσή Αυγή. Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσαμε μια κοινωνία που δεν είναι κοινωνία των πολιτών. Σε μια κοινωνία των πολιτών δεν χωράνε τέτοιου είδους οργανώσεις και κυρίως δεν χωράνε μέσα σε ένα κοινοβούλιο κοινωνίας πολιτών. Αλλά από τη μία μεριά ο υπέρμετρος σεβασμός που δείχνει η κοινωνία στο ΚΚΕ, που είναι ακόμα ολοκληρωτικό, και στις ιδέες από τις οποίες εμφορείται το ΚΚΕ, νομίζω ότι είναι κάτι σαν δίπολο που δείχνει τη βαθιά μας αυταρχικότητα, τη μονοληθικότητα που έχουμε, η οποία προκύπτει και στον πολιτικό λόγο και νομίζω και στον κοινωνικό προσωπικό. Και μάλιστα από τη στιγμή που γενικεύτηκε η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, περάσαμε στην ηλεκτρονική εποχή, θα σου θυμίσω ένα μήνυμα που μου είχε στείλει πριν από πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι δεν το θυμάσαι. Και εγώ αμυδρά το θυμάμαι. Κυρίως ετεροχρονισμένα, με βάση τις εξελίξεις. Το θεωρώ λίγο προφητικό. Τον πρώτο καιρό, δηλαδή πριν από 6-7 χρόνια, που είχα αρχίσει, ίσως και λιγότερο, 5, να ασχολούμαι με το Facebook και να πλακώνομαι στο ξύλο, το ηλεκτρονικό ξύλο, με όλες τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες μετά. Μου είχες στείλει ένα μήνυμα ότι μην ασχολείσαι με αυτές τις μαλακίες, με το Facebook, μην χάνεις χρόνο με το Facebook, είναι μόνο χάσιμο χρόνου, το να ανοίξεις διάλογο, ας πούμε, με ανθρώπους που μπορεί και να μην υπάρχουν, να είναι πλαστές διευθύνσεις, να είναι απλά τρολ, να είναι, ξέρεις, ή να είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία ή όλο αυτό. Και αυτό, ναι. Και από όσο ξέρω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό, εσύ δεν έχεις ασχοληθεί με το σπορ που λέγεται κοινωνικό δίκτυο. Δεν απαντώ γενικά. Παρόλα αυτά, δεν ανοίγω διάλογο χωρίς να έχω τον άνθρωπο μπροστά μου. Ξέρεις όμως, η δικιά σου περίπτωση, όπως και η περίπτωση μερικών άλλων ανθρώπων που μου έρχεται στο μυαλό η ιστορικός η Χριστίνα Κουλούρη, μου έρχεται στο μυαλό η Ρεπούση, μου έρχεται ο Βερέμης, ναι. Ιστορική κυρίως μου έρχεται στο μυαλό. Είμαστε στο Ξέρεις ποια θα ήταν η ετεροχρονισμένη μου απάντηση σε εκείνη την πολύ σοφή συμβουλή που μου είχες δώσει τότε, ότι ακόμα και αν εσύ δεν ασχοληθείς καθόλου με τα κοινωνικά δίκτυα, από τη στιγμή που τα κοινωνικά δίκτυα θα ασχοληθούν μαζί σου, από τη στιγμή που θα σε στοχοποιήσουν, μπορεί να έχεις την ίδια μεταχείριση και με κάποιον που ασχολείται από το πρωί ως το βράδυ.
Ναι, το βλέπω είναι... δηλαδή ότι αν γκουγκλάρω τα ονόματα που σου είπα αυτή τη στιγμή, όπως και αν γκουγκλάρω το δικό σου όνομα, βλέπω όχι στην πλειοψηφία πιθανόν, ας πούμε ότι είναι 50-50 τα site, που σε λιντσάρουν άμα τη εμφανίσεις το ονόματος. Φαντάζομαι. Απλώς δεν χάνεις το χρόνο σου, νομίζω. Δεν χάνεις το χρόνο σου, αλλά έχεις μείνει ανεπηρέαστη, γιατί οι λιδωρίες εναντίον σου φτάσαν και σε φυσικό επίπεδο, δηλαδή και ενώπιος ενώπιος. Το φλωράλ, ας πούμε, πριν από 2-3 χρόνια. Με φτύνουν στο δρόμο. Αλλά έχω κάτι χαρτομάντιλα, πώς τα λένε, αντισηπτικά. Ναι. Τα κουβαλάω μαζί και λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή η απάντηση είναι να αποκτήσει ένα είδος ακιδείας, ένα είδος αναισθησίας. Δεν ασχολούμαι, Πέτρο. Το έχω πει πολλές φορές, γιατί το λέω και σαν συμβουλή. Έτσι, γιατί τώρα είμαστε σε μια ηλικία που μπορούμε να δίνουμε συμβουλές. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Για μας είναι πολύτιμος, όχι για την ανθρωπότητα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός... Αδειάζει η κλεψίδρα. Αδειάζει η κλεψίδρα. Δεν έχω χρόνο και ενέργεια να ασχολούμαι τώρα με το τι λέει και κάνει ο καθένας. Ναι. Πριν από λίγες μέρες μια κοπέλα στον δρόμο μου λέει... είπε κάτι. Λέω I love you too. Φιλάκια. Δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε. Δεν πειράζει. Αλλά συνέχισα το δρόμο μου. Δεν θα καθίσω τώρα να ασχοληθώ. Επίσης, επειδή είμαι κοινωνικά αισιόδοξη. Μερικές φορές όμως βρες ότι το μίσος γίνεται τόσο απτό σαν να το πιάνεις. Εντάξει, θα πω όμως το εξής. Ναι. Και παίζει ρόλο το ότι είμαι ιστορικός, ότι έχω κάνει αυτές τις ευεργετικές σπουδές που έχουν σχέση με το χρόνο. Ο άνθρωπος αλλάζει. Η ανθρωπότητα αλλάζει. Ο άνθρωπος που σε φτύνει σήμερα, σε 10 χρόνια, μπορεί να έχει οριμάσει, να έχει κάνει παιδιά, να ψηφίζει κάτι άλλο και να σε δει στο δρόμο και να πει Σώτη, συγγνώμη για εκείνο το άτυχο επεισόδιο. Εγώ αν ήμουν σε μια τέτοια θέση θα το έκανα. Ναι. Θα το έκανα. Λοιπόν, νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι σαν τα δημόσια έργα. Φτιάχνονται διαρκώς. Σε αυτή τη φάση είναι πολλοί άνθρωποι, σε αυτή τη φάση της ζωής τους και της δικής μας φυσικά, είναι πολλοί άνθρωποι που εμφορούνται από μίσος. Αυτό δεν θα τους ακολουθήσει ως το τέλος της ζωής τους. Δεν το πιστεύω. Αν τους ακολουθήσει, θα είναι πολύ πολύ δυστυχισμένοι. Ναι, και το μίσος είναι και θανατηφόρα ασθένεια. Βεβαίως είναι. Επιταχύνει. Σε δηλητηριάζει. Σε δηλητηριάζει. Ο χριστιανισμός μας έχει δώσει μερικά πολύ ωραία πράγματα. Μερικά. Εγώ ξέρεις ότι δεν έχω σχέση με τις θρησκείες και σίγουρα δεν έχω με τις εκκλησίες. Αλλά ο χριστιανισμός προχώρησε την ανθρωπότητα. Της έδωσε μερικά εργαλεία για το πώς βλέπουμε τον πλησίον. Ναι. Αυτό το ουγαρίδα τυπιούσιν. Το εργαλείο της ανοχής πάνω. Της ανοχής σίγουρα, αλλά και μιας υπερηφάνειας. Που μπορεί βέβαια να ερμηνευθεί ως αλαζονία. Βέβαια. Αυτό είναι θέμα πώς το βλέπεις. Το δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Βεβαίως. Αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όπως και εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε, σε διάφορες φάσεις και μπορεί να το, στο τέλος της μέρας να το αναγνωρίσουμε, να τι κάνω, τι έκανα σήμερα, ας πούμε, τι καινούριο λάθος συσσόρευσα, έτσι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και έτσι τα βλέπω τα πράγματα με επιοίκεια, με χιούμορ και προχωρώ σε αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα. Δηλαδή να ερευνήσω λίγο την ιστορία, να γράψω ένα βιβλίο και να κάνω 5 μαθήματα, ας πούμε, όπως κάνω και... στα σχολεία, από εδώ, από εκεί, όπου μπορώ. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να κάνω, νομίζω. Όχι να κάθομαι τώρα να ανταλλάσσω ιδέες με αγνώστους ανθρώπους. Άλλωστε, έχω τόσους γνωστούς και φίλους, ανταλλάσσω ιδέες. Χρόνο να είχαμε και διάθεση. Επειδή χρόνο δεν έχουμε άλλο, ο χρόνος μας τέλειωσε, αλλά εγώ χάρηκα που έχεις επιλέξει αυτή τη στάση, γιατί και εγώ από όλη αυτή την πικρή εμπειρία, που ήταν και αστεία βέβαια πολλές φορές, μαζί πήγαιναν αυτά τα δύο. Εντάξει, μαθαίνουμε κιόλας. Ναι, κατάλαβα ότι το μόνο μη αντιμετωπίσιμο όπλο, αν θες, σε όλη την κατάσταση είναι το χιούμορ. Δηλαδή είναι το μόνο πιθανό. Το οποίο τους φέρνει γιατί σε αμηχανία. Τους φέρνει σε αμηχανία. Ενώ το άλλο, την κλωτσοπατινάδα, είναι και πιο καλά γυμνασμένοι από εμάς και τα βγάζουν καλύτερα σε πέρας.
Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.